με τον Κλουμπάλη και τον Γιάνγκ να διεκδικούν την μπάλα και τον Κεραυνό να έχει την πρώτη κατοχή. Σάβωνο Μιχαήλ. Η αρκετά ψηλή ομάδα η γερμανική, δώσουμε τον τόρο, δεν έχει τον πάρα πολύ ψηλό παίκτη, 2-9 είναι ο Τσατσαβίλη. Εδώ ο Τόμας θα κάνει το πρώτο σου και θα ευστοχίσει. Κάνει κίνηση ο Σέγκλεφερ, παίρνει την μπάλα. Ο Μπέλγια τρεις καλάθι και φάουλ. Βλέπουμε Αντώνη και τις δύο ομάδες στα πρώτα λεπτά προσπαθήσαν να βάλουν την μπάλα μέσα στους ψηλούς, στις πρώτες επιθέσεις. Το τρίποντο από τη γωνία από τον Σέγκεφελτερ. Από τη γωνία ο Σάιμον για τρεις μέσα. 7-6 σε καλή μέρα ο Σάιμον. Ωραίο σουτ εύστοχο αυτή τη φορά από τον Γιάνγκ. Τον Γιάρομιρ Μπόγασικ, ο οποίος ήταν στην εθνική ομάδα της Τσεχίας στο παγκόσμιο του 2019. Τρίποντο εδώ από τον Μπόγασικ. Κυλιανού κοντά του. Νέο κλέψιμο του Τίγκα. Πάει μόνο του τώρα. Μέχρι το lay-up. Μετράει το καλάθι. 2-2 για τον Τίγκα κλεψίματα. Και τα δύο φάουλ που έχει κερδίσει ο Αντώνιο Κεραυνός είναι από επιμονή του να περάσει την μπάλα στον Κουρμπάλη και καλά έκανε. Ωραίο το καλάθι από τον Τίγκα. 15-16. Μια μορφή ζώνης τώρα από την Μπάμπερκ. Να δούμε αν δεν χρησιμοποιήσει το τελευταίο 1,5 λεπτό. Κουρμπάλη, πολύ ωραία κίνηση, καλάθι και φάουλ. Τους έχει οδηγήσει αρκετά λάθη σε ένα δεκάλεπτο. Τόμας για τρεις μέσα. Και time out από τον Ισραηλινό προπονητή της Μπάμπερκ. Πάει να γίνει άλλο ένα λάθος, το πρόλαβε όμως ο Σέγκφελτερ. Το τρίποντο από τη γωνία θα είναι εύστροφο από τον Ρίβς που ισοφαρίζει 23 όλα. Ο Μπέρτς. Τίγκας Πατσαλής από τη γωνία για τρεις μέσα. 31-28. Το έχει ο Γιάννης αυτό το τρίποντο. Η πάσα του Χέκμαν στον Μπόγασικ, αυτός έβγαλε έξω το σουτ για τρεις από τον Ρίβς, είναι εύστοχο. Για τον Κεραυνό δεν βγήκε ο Χέκμαν από τη γωνία, θα ευστοχίσει. Απίθανο. Αυτή ήταν, Αντώνη, χαρακτηριστική φάση. Βγήκανε 4-2 οι Γερμανοί και είχαν απλωθεί τρεις παίκτες στις γωνίες. Πάσα στον Κρουμπάλι αυτή τη γωνία στον Άμπελ για τρεις μέσα, ισοφαρίζει. Περιμένει κίνηση, θα τη βρει τον Μπέρντς, στα 7 δευτερόλεπτα επίθεση του Κεραυνού. Από τη γωνία ο Τόμας για τρεις μέσα. 44-39. Θέλει να πάει μόνος του προς τα μέσα. Ωραίο καλάθι. 48-42. Το σούτ είναι άστοχο από τον Μπόγκασικ. Ο Κεραυνός λοιπόν θα είναι με 6 πόντους μπροστά στο πρώτο ημίχρονο. Σάιμον από τη γωνία για τρεις μέσα. Με τη λήξη του χρόνου 55-46 ανοίγει η διαφορά στους 9. Και ο Μπόγκασικ το σκριν από τον Σέγκφελτερ. Από τη γωνία για δύο. Το σούτ του Γιάνγκ είναι εύστοχο, 55-50. Ο Άπελ αλλάζει με τον Σάιμον τον Μιχαήλ. Το σκριν, δεν βγήκε το pick and roll. Ο Άπελ πάει μέχρι το καλάθι και σκοράρει. 70-66. Αφήνει στον Μπέλ για να κατεβάσει. Περνάει από το σκριν. Δίνει στον Γιάνγκ αμέσως για τρεις, ευστοχή. Κακή άμυνα εδώ, κακή άμυνα. Με το τρίτο σχετικά ελεύθερο σούτ. Να μην αλλάξει ψυχολογία τώρα. Είναι πολύ κρίσιμο το σημείο. Πάει στο καλάθι και φάουλ. Τέταρτο του Σάιμον του Μιχαήλ. 5,5 λεπτά ακόμα. Συνεχόμενα λάθη από τον Κεραυνό. Πήγε να βγει την καιρός από αυτά τα λάθη που έκανε. Αλλά τελικά ο Τόμας έκανε λάθος πάσα. Τατσασβίλη ξεχασμένος. Εύκολο καλάθι. Ο Ρίβς αφήνει στον Χάκμαν. Τσατσασβίλη στον Μπόγκασικ το σούτ εύστοχο. Κρουμπάλι στον Άμπελ το επέστρεψε. Τόμας από την κορυφή για τρεις μέσα. Ανάσα μεγάλη αυτό το τρίποντο. Έγινε επαναφορά
Ο Χάκμαν, το κλέψιμο του Τσιλιανού, ο οποίος είναι στο μπέντς και θα σκοράρει. Η διαφορά στο καλάθι 84-85.